ένας παράξενος δίσκος σχηματισμού πλανητών, είναι γεμάτος διοξίδιο του άνθρακα στις περιοχές όπου θα μπορούσαν να σχηματιστούν πλανήτες, δείχνουν νέες παρατηρήσεις από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb. Συνήθως, τέτοιοι δίσκοι σχηματισμού πλανητών περιέχουν νερό, αλλά το νερό είναι τόσο σπάνιο σε αυτό το σύστημα που είναι μόλις ανιχνεύσιμο, μια δραματική αντίθεση με αυτό που συνήθως παρατηρούμε. Τα ευρήματα αμφισβητούν τις τρέχουσες ιδέες για τον σχηματισμό πλανητών. Η επιστημονική ομάδα δεν είναι ακόμη σίγουρη τι συμβαίνει στο αστέρι στο NGC 6357, το οποίο βρίσκεται 8.000 έτη φωτός από τη Γη. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα σε αυτό το σύστημα θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε περισσότερα για τον σχηματισμό πλανητών σαν τη Γη. Συνήθως, τα νεογέννητα αστέρια είναι τυλιγμένα σε νέφια αερίου. Δημιουργούν δίσκους υλικού από τους οποίους μπορεί τελικά να σχηματιστούν πλανήτες και άλλα αντικείμενα, όπως κομήτες ή αστεροειδείς. Αλλά όταν το James Webb εξέτασε αυτό το αστέρι, γνωστό ως XUE10, εντόπισε μια έκπληξη, την υπογραφή του διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχουν δύο θεωρίες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν το παράξενο περιβάλλον. Μια πιθανότητα είναι μια ισχυρή πηγή υπεριόδους ακτινοβολίας από το νεογέννητο αστέρι ή από κάποια τεράστια κοντινά αστέρια. Ένας άλλος λόγος μπορεί να οφείλεται στους κόκκους σκόνης στην περιοχή. Αντί να υπάρχει πολύ νερό που καλύπτει τους κόκκους, ίσως η σκόνη να είναι γεμάτη με διοξίδιο του άνθρακα λόγω των ιδιαίτερων τοπικών, περιβαλλοντικών συνθήκων γύρω από το νεαρό αστέρι. Το James Webb βρίσκεται σε ένα βαρυτικά σταθερό σημείο στο διάστημα, γνωστό σημείο Lagrange, όπου απέχει πολύ από το φως που παρεμβάλλεται από τη Γη ή άλλα ουράνια σώματα. Προς το παρόν, το James Webb παραμένει η καλύτερη επιλογή της κοινοπραξίας για την παρακολούθηση αυτού του παράξενου συστήματος, αλλά ορισμένα επερχόμενα επίγεια αστεροσκοπία και αναβαθμίσεις θα βοηθήσουν